Την αντεπίθεσή της ετοιμάζει η Έλληνα Παπαβασιλείου στο live της Κυριακής που έρχεται. Θα πάρει την εκδίκησή της για όλες τις 6 παρουσίες που έχουν αποχωρήσει από το σοου. Αν θα είναι 6, νομίζω πως θα είναι. Πολύ. Αυτό θα μου το πεις εσύ μετά. Θα έχει πολύ ύφασμα το ρούχο. Όσο πρέπει. Έχουμε δε και μια φιγούρα που με πετάει εκεί κάπου στον αέρα και λέω εγώ ελπίζω να προσγειωθώ εκεί που πρέπει στην αγκαλιά του. Όλη την εβδομάδα με πυρετό κάνει πρόβεση η Έλενα. Τι είχα λίγο πυρετό και είναι λίγο οι μέρες τέτοιες που κάνει μια κρύο μια ζέστη και ο κόσμος όλο γύρω μας είναι και άρρωστος και εγώ είμαι ή που θα την γλιτώσω ή που θα τεζάρω. Αν και στην βαθμολογία ψυγείο είναι τα πράγματα. Στη σχολή ξυπνάνε, στη σχολή κοιμούνται, αλλά το 6 έχει γίνει συνήθεια. Όταν είδες το εξάρι, πες μου τι ένιωσες. Νομίζω ότι το έδειξα στο live. Εξαφνιάστηκα πολύ, θα έλεγα. 6. Είναι ιδιαίτερα αυστηρή μαζί σου, θεωρείς? Λίγο, αλλά νομίζω ότι τώρα που έρχεται και η πρωτοχρονιά, εγώ θα ευχηθώ λοιπόν καλές βαθμολογίες, να πάμε καλά και πάνω απ' όλα να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος την κράτησε αυτή την Κυριακή στο παιχνίδι, αφού με τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής βρέθηκε στην πρωτελευταία θέση. Σαν την καρέτα-καρέτα θα είναι στο τέλος της 6 παρουσίες. Είδες προς εξαφάνιση. Να σου πω κάτι, μία που έχω και γενέθλια. Αγαπητή Επιτροπή, μπορείτε να μου κάνετε και δώρο την παραμονή. Δεν θα έλεγα όχι. Να σας πω την αλήθεια. Αυστηρή ήταν τελευταία φορά η κυρία Δανδουλάκη και από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι όλα αυτά που μας λένε, μας τα λένε, θέλω να πιστεύω για να γίνουμε καλύτεροι. Τραγούδι της επιλογής σου θα χορέψουν το πρωτοχρονιάτικο live και η Έλενα ένα μπορεί να υποσχεθεί. Και πειρετό να έχω θα χορέψω. Θα είναι Saturday Night Fever ή Sunday Night Fever μάλλον. Το θερμόμετρο σίγουρα θα το χρειαστεί τη στιγμή της βαθμολογίας. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου τώρα μίλησε σε εβδομαδιαίο περιοδικό για το dancing και ενώ